Λοιπόν, είχαμε άλλο ένα θέμα με τις μπουρτέζες στην δημοτική αγορά στην Λευκωσία. Και είχαμε και κάποιες διαμαρτυρίες εργασίες του Δήμου αυτή τη φορά και διαμαρτυρίες από πλευράς αρχιτεκτόνων. Πάμε σε απευθεία σύνδεση με την Δήμητρα Πιλαβά, που έχει δίπλα της και εκπρόσωπο του Δήμου Λευκωσίας, να μας δώσει την ενημέρωση από εκεί πρώτα και να ακούσουμε στη συνέχεια και από πλευράς του ΕΤΕΚ αν υπάρχει διαφορετική άποψη. Δήμητρα, σας ακούμε. Καλησπέρα Πάρη, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Βρισκόμαστε στην παλιά αγορά Λευκωσίας, στην πλατεία Δημαρχίας συγκεκριμένα. Είμαστε παρέα με τον κύριο Φάκα. Βλέπετε σιγά σιγά και εσείς τα έργα που γίνονται στην πλατεία. Θα μας μιλήσει περισσότερο ο κύριος Φάκας και θα μας πει και για τα παράπονα που ανέφερες από τους αρχιτέκτονες. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι αγαπητέ κύριε Ποταμίδη και καλό μεσημέρι και σε όλους τους τηλεθεατές και τηλεθεάτρες που μας παρακολουθούν. Πράγματι βρισκόμαστε εδώ στην πλατεία Δημαρχίας, όπου υπάρχει πολύ μεγάλη αναζωογόνηση της περιοχής. Εδώ δεξιά μας είναι το κτίριο της ΣΤΟΑΣ, όπου ο Δήμος Λευκωσίας πολύ πρόσφατα έχει ανακαινήσει και εργάζονται δεκάδες επιστήμονες εδώ. Και αριστερά μας βρίσκεται και η παλαιά αγορά. Να πούμε ότι όλη η ανάπλαση εδώ εστιάζεται και περιλαμβάνεται στο μεγάλο πρόγραμμα που θα εγκατασταθούν εδώ τα ερευνητικά προγράμματα του RISE και του SCIENCE, το πρώην RISE και τώρα ονομάζεται SCIENCE. Να πούμε ότι το όραμα του Δήμου Λευκωσίας είναι να αναζωογονηθεί και να αναπλαθεί όλη η παγιά πόλη. Και αυτό δεν το κάνουμε με λόγια και με ευχές, αλλά το κάνουμε με έργα και με πράξεις. Γι' αυτόν τον λόγο εδώ η περιοχή είναι αναπλασμένη, έχει ήδη ολοκληρωθεί στο ΑΣ, ανακαινίζεται αυτή τη στιγμή η παλαιά αγορά, η οποία θα στοιχίσει περίπου 6 εκατομμύρια έργο και αργότερα θα εγκατασταθεί εδώ ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά προγράμματα του τόπου μας, όπου θα έρθουν να εγκατασταθούν εδώ επιστήμονες, όπου θα κάνουν έρευνες με τα υπόλοιπα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα. Και να αναφέρουμε ότι στην περιοχή είναι εδώ, από πίσω μας είναι το νέο Δημαρχείο, όπου πρόσφατα έχουμε ολοκληρώσει, είναι τα νέα κτίρια του Δήμου Λευκωσίας και αυτά τα αναφέρω ενδεικτικά για να δείξουμε ότι η πρόθεση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δημαρχείου, του Δήμου Λευκωσίας είναι η αναζωογόνηση της περιοχής. Δεν τίθεται θέμα να μην επενδύουμε με παράδειγμα στην παγιά πόλη, ώστε να το κάνουν το ίδιο και οι ιδιώτες. Και πρόσφατα ολοκληρώσαμε την οδό Ριγέννης, την οδό Βουλγαροκτώνου, ξεκινάει η μεγάλη ανάπλαση της οδού Τρικούπη. Άρα έχω κάνει μια σφαιρική παρουσίαση των έργων, για να δείξω ότι ο Δήμος Λευκωσίας αγωνίζεται και το έχει κάνει με πράξεις και το βλέπουμε πλέον με τα έργα τα οποία ο κόσμος πλέον τα έχει αντιληφθεί, τα περπατά, τα απολαμβάνει και λέει ότι η Λευκωσία έχει αλλάξει. Δήμητρα, εάν είναι εντάξει, δώστε μας ένα λεπτό να ακούσουμε τον κύριο Κωνσταντή από πλευράς του ΕΤΕΚ, αν υπάρχουν παρατηρήσεις και στη συνέχεια θα επανέλθουμε στον κύριο Φάγκα. Κύριε Κωνσταντή, καλό μεσημέρι. Ωραία. Ακούτε. Κύριε Ποταμίτη. Για πέστε μας, λοιπόν, υπάρχουν παρατηρήσεις θεσμικά από το ΕΤΕΚ. Να πω καταρχήν ότι χαιρετίζουμε την επιθυμία και την πολιτική του Δήμου για αναζωογόνηση του κέντρου της Λευκωσίας. Επίσης χαιρετίζουμε το γεγονός ότι μια διατηρητική οικοδομή θα αποκατασταθεί και θα γίνει επαναχρήση της, γιατί ο στόχος είναι οι διατηρητές οικοδομές να αξιοποιούνται στο βαθμό που μπορούν να αξιοποιούνται για να μπορέσουν πραγματικά να δώσουν αυτή την αναζωογόνηση που επιθυμείται. Οι εικόνες που έχουμε δει χθες, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε με επιτόπου επίσκεψη, μας έχουν ξαφνιάσει, για να είμαι δίκαιος, και μας έχουν ξαφνιάσει για το μέγεθος των κατεδαφίσεων που γίνονται και γινόντουσαν χθες, ιδιαίτερα στο κέλυφος της οικοδομής. Γι' αυτό και αμέσως το επιμελητήριο ζήτησε να ενημερωθεί γιατί διεξάγονται αυτές οι εργασίες με τόσο εντός εισαγωγικών βάρβαρο τρόπο σε μια διατηρητική οικοδομή, όπου οι οποιασδήποτε παρεμβάσεις θα έπρεπε να περιορίζονταν στον ελάχιστο βαθμό για να μπορέσει να διατηρηθεί η αυθεντικότητα των υλικών, η άβρα των υλικών, τα
χαρακτηριστικά στοιχεία για τα οποία κρίθηκε και κηρύχθηκε διατηρητή η συγκεκριμένη οικοδομή. Η απάντηση που έχουμε πάρει το τελευταίο 24ωρο ψάχνοντας να ενημερωθούμε περαιτέρω είναι πρώτο. Ο στόχος, ο αρχικός είναι η επαναχρήση του κτηρίου, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις οποιασδήποτε αλλαγές από την αρχική μορφή του κτηρίου. Το δεύτερο, η αντισεισμική αναβάθμιση του κτηρίου κρίθηκε επιβεβλημένη, κάτι με το οποίο θα έλεγα ότι συμφωνούμε. Είναι ένα κτίριο το οποίο θα φιλοξενήσει αρκετά μεγάλο αριθμό πολιτών. Κύριε Κωνσταντή, επειδή μας κυνηγάει το ρολόι από πίσω, εάν έχω συγκρατήσει σωστά, συμφωνάτε με την ευρύτερη πρόθεση, αλλά λέτε ότι σα ξάφιασαν οι εικόνες, διότι το μέγεθος των κατεδαφίσεων ήταν δυσανάλογο και δις το κέλυφος της οικοδομής και αυτές έγιναν με βάρβαρο, όπως είπατε, τρόπο, σε μια διατηρηταία οικοδομή, δηλαδή χωρίς να σέβονται αυτόν τον χαρακτήρα του διατηρηταίου. Αυτή είναι η ουσία ή έχει περαιτέρω ουσία? Γενικά είναι αυτή η ουσία, αλλά ειδικά θα έλεγα, επειδή το έχουμε συζητήσει με τους επιβλέποντες, τους μελετητές του έργου, η δικαιολογία που έχει δοθεί είναι ότι οι κατεδαφίσεις έχουν γίνει για να διευκολύνουν την αντισεισμική αναβάθμιση του κτηρίου, αλλά μην ανησυχείτε, στο τέλος της ημέρας θα επανέλθει ακριβώς στην προτέρα του μορφή. Εμείς, εγώ δηλώνω ότι ανησυχούμε, γιατί θεωρούμε ότι θα έπρεπε να εξεταστούν και άλλες επιλογές πέραν της ολικής κατεδάφισης των τυχοποιιών που έχουν κατεδαφιστεί και να εξετάζονταν και κάποιες άλλες επιλογές ορτής αντισεισμικής αναβάθμισης είτε ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου. Μείνετε μαζί μας. Συζητούμε ή αν θέλετε διερευνούμε περαιτέρω σε συνεργασία με τους συναδέλφους που έχουν αναλάβει αυτή την αποκατάσταση της διατηρητής οικοδομής. Και ξαναλέω, ο στόχος πάντοτε είναι να περιορίσουμε τις παρεμβάσεις σεβόμενοι την αυθεντικότητα, την αρχιτεκτονική αξία. Κύριε Κωνσταντή, επιτρέψτε μας να το ρωτήσω εμείς ευθέως. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι και μέλη σας, είναι και υπάρχουν και άλλες διαστάσεις του θέματος. Διατηρητέα οικοδομή και μπουλτόζα πάνε μαζί? Θα πρέπει να αποφεύγετε να συνυπάρχουν αυτά τα δύο στοιχεία που έχετε αναφέρει ή αν εκεί που πρέπει να υπάρξουν μαζί να είναι στον ελάχιστο βαθμό. Μάλιστα. Σαφής απάντηση. Μείνετε μαζί μας παρακαλώ. Θα πάμε πίσω στον κύριο Φάκα. Να ρωτήσουμε καταρχάς εάν τυχόν και άκουγε, Δήμητρα, εάν όχι να τα μεταφέρουμε. Κύριε Φάκα, επιτρέψτε μας, έχετε 1,5 λεπτό, πέστε μας την τοποθέτηση για να μπορέσουμε, Δήμητρα, να προχωρήσουμε. Ναι, σας ακούμε. Καλό μεσημέρι και στον κύριο Κωνσταντίν, το χαιρετώ, τον άκουσα με πολύ προσοχή. Χαίρομαι που χαιρετίζει και τα έργα μας στο ΕΤΕΚ και θα ήταν καλά χαριτολογώντας να κάνει και μια ανακοίνωση γενική, να λέει ότι στηρίζουμε το Δήμο σε αυτές τις προσπάθειες που κάνει, παρόλη την κριτική που ακούμε κατά τακτικά, που είναι πολύ σεβαστή για συγκεκριμένα θέματα και είναι καλόπιστη. Έχουμε κάνει να πω ότι με πολύ πιστώνω τον κύριο Κωνσταντή για την πολύ καλή του προσέγγιση ότι πρέπει να διατηρηθεί η Παλαιάγορα και γι' αυτόν τον λόγο αυτή τη στιγμή εδώ αυτό που κάνουμε τώρα είναι μια πλήρης ανακαίνιση του κτηρίου. Να υπενθυμίσουμε ότι δυστυχώς δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Το κτίριο μετά από την ανακαίνιση φάνηκε ότι έπρεπε να γίνει εκτός από τη στατική αναβάθμιση και η αντισεισμικότητά του να ενισχυθεί. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι θα μεταστεγαστούν εκατοντάδες ερευνητές, θα είναι ένα δημόσιο κτίριο το οποίο θα εισέρχονται εκατοντάδες επισκέπτες και δεν μπορούσε να υπάρχει οποιοδήποτε ρίσκο για τη στατικότητα του κτηρίου. Ως εκ τούτου αναγκάστηκαν χθες οι υπηρεσίες του Δήμου και η εργοληπτική εταιρεία μέσα στα πλαίσια της στατικής και αντισεισμικής αναβάθμισης του κτηρίου να αφαιρέσει μέρος κάποιων τυχοποιείων
για να γίνει στατική αναβάθμιση και να υπενθυμίσουμε και να το υπογραμμίσουμε με κεφαλαία γράμματα ότι θα επανέλθει στην προτέραν του κατάσταση. Δεν τίθεται θέμα ότι η ανακαίνιση γίνεται για την αλλίωση της ταυτότητας της ιστορικής παλαιάς αγοράς. 6 εκατομμύρια έργων, αυτό προϋποθέτει ότι θα γίνει πιστή, αισθητική. Καλώς, κύριε και Φάκα. Πλήρης αναβάθμιση του κτηρίου. Είναι σαφής η τοποθέτηση. Δήμητρα, κύριε Φάκα, ακόμα ένα δευτερόλεπτο μπας και χρειαστεί. Κύριε Κωνσταντή, πέστε την πρότασή σας. Για να είμαι απόλυτα κατανοητός, χαιρετίζουμε και την επαναχρήση και την αντισυντική αναβάθμιση και την ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτό που θέτουμε είναι η επιλογή, η μεθοδολογία που έχει επιλεγεί για την αντισεισμική αναβάθμιση που είχε ως αποτέλεσμα την ολική κατεδάφιση μεγάλου αριθμού του κελίφους, της τυχοποιίας του κελίφους, που αυτό αφαιρεί αρκετά από την αυθεντικότητα των υλικών, από την άβρα των υλικών. Εδώ εστιάζεται ο προβληματισμός, ο καταρχήν προβληματισμός του επιμελητηρίου. Δεν διαφωνούμε ούτε με την αντισυσμική αναβάθμιση, ούτε με την ενεργειακή αναβάθμιση, ούτε με την επαναχρήση, ούτε με τα έργα που γίνονται για σκοπούς αναζωογόνησης του κέντρου της Λευκωσίας. Για να είμαστε σε κάθε. Κύριε Κωνσταντή, ευχαριστούμε. Δήμητρα, ο τελευταίος λόγος δικός σας. Κύριε Ποταμίδη, αν επιτρέπετε, πολύ γρήγορα, είναι πολύ σεβαστά και έχει δίκιο σε αυτά που ο κύριος Κωνσταντής, αλλά ήταν πολύ δύσκολο έως αδύνατο να γίνει στατική αναβάθμιση και ενίσχυση της αντισεισμικότητας του όλου κτηρίου χωρίς να αφαιρούνταν κάποιες τυχοποιίες. Τις οποίες όμως διαβεβαιώνουμε τον κύριο Κωνσταντή και όλους τους συνδημότες μας ότι η παλαιά αγορά θα γίνει ακριβώς όπως ήταν στην προτέραν της κατάσταση, όπως τη θυμούνταν οι παγιοί, και μάλιστα θα γίνει και ένας ζωντανός οργανισμός, διότι δεν θα την ανακαινήσουμε για να γίνονται εκδηλώσεις ή οποιασδήποτε άλλες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Θα γίνει ένας ζωντανών ερευνητικών κέντρων με εκατοντάδες ερευνητές θα το επισκέπτονται. Ευχαριστούμε τον κύριο Φάκα, ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντή, ευχαριστούμε τη Δήμητρα την Πιλαβά για το επιτόπιο ζωντανό ρεπορτάζ από τον χώρο των γεγονότων για άλλη μια φορά στο Από Μέρα σε Μέρα. Κυρίες και κύριοι, πάμε.